νομίζω δεν είναι πολύ μεγάλο το σφάλμα. Ο Jim Baker, τότε υπουργός εξωτερικών του Bush πρεσβυτέρου, είχε στείλει μια επιστολή στον κύριο Αντώνη Σαμαρά, υπουργό εξωτερικών τότε της κυβερνήσεως Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, στην οποία του έλεγε, τον ενεθάρρυνε η Ελλάδα να αποκτήσει την πρωτοβουλία ενεργού ρόλου στα Βαλκάνια, οριοθετώντας την περιοχή, αν θέλετε, σύμπτωση συμφερόντων Ουάσιγκτον Αθηνών. Είναι η πρώτη φορά, θέλω να επιβεβαιώσω αυτό που σας είπε ο Υπουργός Άμυνας, είναι η πρώτη φορά που για την Ουάσιγκτον ο χώρος που λέγεται Ελλάδα και ούτως και η χώρα που λέγεται Ελλάδα έχουν τεράστια σημασία στις εξελίξεις στη Βόρεια Αφρική και Μέση Ανατολή. Αυτό είναι η πρώτη φορά. Βεβαίως έχουμε κυρίαρχο και καταλυτικό ρόλο παίζουν οι ναυτικές διευκολύνσεις στη Σούδα, η επίσημη ορολογία είναι κάπως διαφορετική. Και άλλες διευκολύνσεις από την Σούδα. Ναι, ναυτική διευκολύνση Σούδα. Mm-hmm. Ο κύριος Χέγκελ είχε πει στον υπουργό Άμυνας στην περσινή του επίσκεψη, τον Αύγουστο του 2013, ότι η ναυτική βάση, αυτή είναι η επίσημη ανακοίνωση του Πενταγώνου, μετά τις συνομιλίες Αβραμόπουλου Χέγκελ, η ναυτική βάση της Σούδας αποτελεί βασικό συντελεστή, enabler ήταν η λέξη, για την υλοποίηση, προώθηση των αμερικανικών στρατηγικών σχεδίων στην περιοχή. Τώρα, απαντώ ευθέως στο ερώτημά σας. Ήρθε η ώρα, αυτά τα ζητήματα, αυτά που βλέπουμε γύρω μας, δεν έχουν τελειώσει, κύριε Καρβουνόπουλο. Είμαστε στην αρχή των εξελίξεων. Και πιθανόν θα χειροτερέψουν κιόλας. Καμία κυβέρνηση και καμία κυβερνητική πλειοψηφία, σημερινή, αυριανή ή μεθαυριανή, δεν μπορούν μόνες τους να διαχειριστούν το βάρος και τις αποφάσεις που χρειάζονται για μια κρίση η οποία αλλάζει τον χάρτη.